Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα συναντούμε τον πολύ σημαντικό ζωγράφο, ομότιμο καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Γιάννη Ψυχοπαίδη. Κύριε Ψυχοπαίδη, καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σας. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και χαρά που σας συναντώ. Την είχα επιδιώξει αυτή τη συνάντηση με τεπιτάσεως. Να που τα καταφέραμε. Έρχομαι από το Σύνταγμα, όπου κατεβαίνοντας την είσοδο της Λεωφόρου Αμαλίας, ένα επικών διαστάσεων έργο σας σε τέσσερις ενότητες, ο σταθμός Ειρήνη, βρήκε ιδανική θέση. Και εγώ θα το έλεγα αυτό και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά το ότι το έργο αυτό βρίσκεται εκεί. Και ειδικά αυτό το έργο, γιατί μιλάει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα, και με πολύ ευρύ τρόπο για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν ευρύτατα και το Σύνταγμα και ό,τι αυτό κρύβει, αλλά και ευρύτερα το χώρο που είναι ένας χώρος μεγάλης ελληνικής ιστορίας. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που εγκαταστάθηκε εκεί το έργο μετά από τις ταλαιπωρίες που έχει τραβήξει. Το 2013. Το 2013, γιατί λαιλατήθηκε όπως και ο σταθμός που βρισκόταν παλιά, ο σταθμός Ειρήνη. Γι' αυτό και το έργο έχει αποκτήσει και το όνομα του, σταθμός Ειρήνη. Αλλά κάποια στιγμή, δεν θέλω να τα ξεχνώ αυτά τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα τα θυμάμαι, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι μπορεί να λαιλατηθεί ο δημόσιος χώρος, γιατί δεν ήταν μόνο το έργο που λαιλατήθηκε, αλλά ήταν και ο δημόσιος χώρος ευρύτερα, όλος ο σταθμός, από τα χέρια κάποιων ανεγκέφαλων. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, μετά από μια ολόκληρη πορεία κάποιων χρόνων, βρήκε ευτυχισμένο τέλος, θα έλεγα, αυτό το έργο με το να στηθεί εκεί. Αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ μια ευτυχισμένη αρχή. Γιατί ένα τέτοιο έργο για μένα είναι μια διαρκής αφορμή και έναυσμα για κουβέντα, σκέψη, διάλογο, μια ανοιχτή κουβέντα με την κοινωνία, γιατί σε αυτήν αναφέρεται και από αυτήν αντλεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σύνθετο μεγάλο έργο και χαίρομαι πολύ που βρίσκεται επίσης αντικριστά από μια πολύ σημαντική αρχαιολογική δουλειά που έχει στηθεί στο μετρό του Συντάγματος. Αυτή η διατομή της αρχαίας πόλης ακριβώς, και με μια έννοια χωρίς να είναι στην πρόθεση των ανθρώπων που τον κατέστησαν. Υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί μιλάμε με άλλους όρους πια, σύγχρονους, για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή την έννοια της ιστορίας και της ιστορικής συνείδησης. Του δημόσιου χώρου. Του δημόσιου χώρου, βέβαια. Της αγοράς. Όλα αυτά που αποτελούσαν αξίες κατά την κλασική αρχαιότητα, ναι, ναι, ναι. Στην οποία συχνά αναφέρεστε και αναφέρεστε βέβαια και σε αυτό το έργο, το οποίο έργο είναι τέσσερις ενότητες. Ναι, αυτό το έργο είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες. Και αποτελείται από έργα διαστάσεων 30x30. Εσείς θα μας πείτε γιατί, αν σημαίνουν κάτι αυτές οι διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα κάτι, όμως αυτό που δηλώνουν είναι την προσπάθεια να, μέσα σε ένα αρμονικό ισορροπημένο τετράγωνο, να το πούμε έτσι, να συμβούν και να συμβαίνουν τα πιο συγκρουσιακά στοιχεία. Δηλαδή μια συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στην αρμονία και στη δυσαρμονία. Ένας διάλογος ανάμεσα σε ετερόκλητες αναφορές. Ακριβώς. Και αυτό το έργο όλο στο σύνολό του είναι ακριβώς ένας ανοιχτός διάλογος με στοιχεία που αναφέρονται σε τελείως συγκρουσιακές, αντιφατικές, συμπληρωματικές σχέσεις μέσα από τις εικόνες που αφορούν διαχρονικά από την κλασική αρχαιότητα και τις αναφορές στην κλασική αρχαιότητα, από την απεικόνιση των προσώπων των μεγάλων στοχαστών, από την καταγραφή των μεγάλων ιδεών και των όλων αυτών των μύθων, εν πάση περιπτώσει, που έχουν σημαδέψει αυτή την ιστορική συνείδηση για μας, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, την κοινωνία, την τέχνη, τους κοινωνικούς πολιτικούς αγώνες, την ιστορία της τέχνης, η οποία με τον τρόπο της και αυτή αναρωτιέται για τα περιεχόμενα και τις μορφές της. Τελικά όλα μαζί συνθέτουν ένα πολύ μεγάλο, μεγάλη κλίμακα, σταυρόλεξο θα έλεγα. Δηλαδή μια φόρμα η οποία δεν έχει την αρμονική σχέση ενός τετραγώνου στο σύνολό της, αλλά είναι πιο πολύ μία έκρηξη, δηλαδή ένα σχήμα το οποίο δεν έχει τέλος, είναι ανοιχτό στο μέλλον. Με να την υποδεχθεί ότι και άλλα στοιχεία. Ναι, θεωρητικά είναι κάτι το οποίο μονίμως και διαρκώς είναι έτοιμο να υποδεχτεί
τα καινούργια στοιχεία που συνεχώς προστίθενται. Και γι' αυτό και η φόρμα έχει αυτό τον ανοιχτό χαρακτήρα. Όντως, υπάρχουν αναφορές στο μεγάλο Σταυρόλεξο, που ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες κλίμακας τέτοιες απόπειρές σας. Ναι. Μικρά έργα να δημιουργούν έναν διάλογο μεταξύ ετερόκλητων στοιχείων. Και εδώ βλέπουμε από ηλιοτρόπια, τον Τζιτσάνι, ο Καβάφης, ο οποίος σταθερά, είναι μια σταθερή μορφή στα έργα σας και μια σταθερή αναφορά στη φωτογραφική απεικόνιση, θα έλεγα. Αυτή η έννοια της σύνθεσης ετερόκλητων στοιχείων είναι κάτι που με έχει απασχολήσει από πολύ παλιά. Δηλαδή από τη δεκαετία του 60 στην πραγματικότητα ήταν μια βασική διάθεση να συνθέτουμε τα ετερόκλητα στοιχεία του περιβάλλοντος, της κοινωνίας των ιδεών, σε μια σχέση όπου αλληλοσυμπληρώνονται, ταυτόχρονα αλληλοανερούνται, το ένα αναρωτιέται για την παρουσία του σε σχέση με το διπλανό του και τελικά όλα μαζί συνθέτουν μια εικόνα που μέσα από τις αντιφάσεις προσπαθεί να αναζητήσει μια καινούρια σύνθεση. Σαν ερώτημα, σαν δυνατότητα μιας σύνθεσης που δεν είναι εύκολα πραγματοποιήσιμη, αλλά υπάρχει ως ουτοπία, ως κάτι το οποίο ζητάει κανένας να πραγματοποιήσει σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, φαντασιακό καταρχήν, αλλά σαν ευρύτερο αίτημα που είναι αίτημα της τέχνης αλλά και της κοινωνίας μαζί. Και ως επικοινωνία επίσης. Φυσικά ως επικοινωνία. Σας απασχολεί ήδη από τη δεκαετία του 60, σας διέκοψα. Ήδη η επικοινωνία με το δημόσιο χώρο, όπως και τα μηνύματα που παίρνουμε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις εφημερίδες, τα περιοδικά. Ασφαλώς, έτσι εξάλλου, όλη για μας η δεκαετία του 60 ήταν μια εποχή που άφησε πολύ έντονα τα σημάδια της και σε εμάς και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία, θα έλεγα, και μέχρι σήμερα στην ουσία ζούμε τους απόϊχους ακριβώς αυτών της ουτοπίας που διεκδικήθηκε τότε και εν μέρη πραγματοποιήθηκε ώστε να οδηγηθούμε μετά σε μια μορφή από ήτες, από απογοητεύσεις, από πράγματα τα οποία μας κάνουν να ξανασκεφτούμε από την αρχή τον κόσμο και τον εαυτό μας, αλλά οπωσδήποτε μας διαφύλαξε σε κάποιους τουλάχιστον, μια κριτική συνείδηση, δηλαδή τον τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα βλέμμα όπου δεν επαφίεται στις εύκολες επιφανειακές λύσεις, αλλά με μια έννοια, και το λέω και για την τέχνη αυτό, να αναζητήσουμε τα πράγματα κάτω από την επιφάνειά τους και να συνθέσουμε πράγματα που φαινομενικά είναι ξένα, αλλά στην πραγματικότητα συνδέονται μέσα από νέους όρους που είναι προς αναζήτηση. Αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο στη δεκαετία του 60. Πρώτον, δημόσιος χώρος, αναζήτηση. Εξού και η συμμετοχή στην ομάδα Α. Στις ομάδες οι οποίες στη δεκαετία του 60 χαρακτήρισαν την δική μας πορεία και η ομάδα τέχνης Α, που αναζητούσαμε εκτός αστικού κέντρου να δείξουμε τις δουλειές μας, διαφορετικές γενναίες καλλιτεχνών, αλλά συνδεδεμένοι όλοι με την ιδέα του ότι η τέχνη πρέπει να φύγει εκτός αστικού κέντρου και να δείχνεται σε χώρους οι οποίοι δεν ήταν, θα έλεγα, οι σωστοί καλλιτεχνικοί χώροι, αλλά αντίθετα ήταν οι ζωντανοί καλλιτεχνικοί χώροι. Εκεί που πραγματικά γεννιόντουσαν συζητήσεις από πράγματα τα οποία δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένα ή καθόλου, θα έλεγα, αυτά που κανένας περιμένει να ακούσει. Και με αυτή την έννοια η ομάδα τέχνης Α ήταν μια πολύ πρωτοποριακή για την εποχή ιστορία, γιατί στηριζόταν ακριβώς στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με έναν κόσμο που δεν τον ξέραμε, αλλά αισθανόμαστε ότι εκεί βρισκόταν η αλήθεια μιας κοινωνίας. Και αυτή την αλήθεια θέλουμε να τη διεκδικήσουμε μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκτός του καλλιτεχνικού χώρου. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ σοβαρή εμπειρία που ακολούθησαν μετά μια σειρά από τέτοιες ανάλογες προσπάθειες, όπως ήταν οι νέοι Έλληνες, ρεαλιστές, το τον οποίο υπήρξατε ιδρυτικό μέλος. Ναι. Με ποιο αίτημα, ποιο ήταν οι το αίτημα? Οι νέοι Έλληνες ρεαλιστές ήταν μια ιστορία η οποία ξεκίνησε μέσα στα χρόνια της δικτατορίας και λίγο πριν. Και το αίτημα ήταν ακριβώς μια κοινή αίσθηση. Ήταν και ο Κατζουράκης, πέντε. Ήταν ο Χρόνης ο Μπότσογλου, η Κλεοπάτρα Ειδίκα, ο Γιάννης ο Βαλαβανίδης, ο Κυριάκος Κατζουράκης και δουλεύαμε από κοινού πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προσπαθήσατε να κάνετε και συλλογικά έργα. Αυτό έτσι κι αλλιώς το κάναμε, αλλά δεν το είχαμε και ανάγκη, γιατί αυτά που κάναμε ήδη είχαν το στοιχείο της συλλογικότητας. Και πολλά από αυτά που κάναμε είχαν πολύ. Δεν είναι μια ουτοπία αυτή. Όχι, αντίθετα, ήταν μια σχέση
συναδελφικότητας και εσωτερικής αλληλεγγύης ανθρώπων οι οποίοι αισθανόντουσαν ότι είχαν ένα κοινό πνεύμα να βλέπουν τα πράγματα γύρω τους και κυρίως ως εικαστικοί καλλιτέχνες να προσπαθούν να μεταφράσουν, ας πούμε, τον κόσμο σε εικόνες, αλλά μέσα από μια πραγματικότητα η οποία είχε κόψει ριζικά τους δεσμούς της με αυτό που λέγαμε παράδοση για μας. Δηλαδή, υπήρχε και ένα στοιχείο μαχητικότητας. Να προσπαθήσουμε ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα η κουλτούρα και ο πολιτισμός μιας παιδείας καλλιτεχνικής που στην ουσία μας διαμόρφωνε στις σπουδές μας, στο περιβάλλον μας κτλ. Όμως η πραγματικότητα η κοινωνική ήταν τόσο έντονη που ήταν αδύνατο. Εκρηκτική. Η δεκαετία του 60 ήταν μια δεκαετία μεγάλων αμφισβητήσεων, ανατροπών, αναστοχασμών. Δυνατοτήτων. Και φυσικά δυνάμει αλλαγών και πράγματα που μας οδηγούσαν σε νέες πραγματικότητες από μέρα σε μέρα. Και ακριβώς αυτό το στοιχείο της καθημερινής πάλης με μια καινούργια πραγματικότητα που είχε έντονα τα στοιχεία της διεκδίκησης του καινούριου μας έκανε και θα έλεγα αυτά που διαδηλώναμε το πρωί τα ζωγραφίζαμε το απόγευμα. Και έτσι ήταν μια σχέση στην ουσία που αναζητούσε να καταγραφεί άμεσα η σχέση της ζωής με την τέχνη. Αυτό ήταν το ζητούμενο τελικά και γι' αυτό και τα πράγματα που ήταν η πρώτη ύλη που αντλούσαμε στη ζωγραφική μας ήταν ακριβώς τα πράγματα που εκείνα τα χρόνια. Τα βιωμένα. Τα βιωμένα, αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν και καινούργια με την έννοια μιας κοινωνίας κατανάλωσης, η οποία εκφραζόταν μέσα από τις εφημερίδες, τα ντοκουμέντα. Μα και μετά ο Πέτρουλας, ο. Φυσικά, όλα αυτά. Ο Παναγούλης. Είναι μορφές που επίσης. Ο Λαμπράκης επανέρχονται στα έργα σας. Φυσικά. Αλλά θέλω να πω τα χρόνια εκείνα ήταν άμεσο το βίωμα. Δεν πρόφτανε κάποιος να το επεξεργαστεί καν και ταυτόχρονα βρισκόταν στο επόμενο βήμα. Όλα αυτά τα πράγματα περνάγανε και το ίδιο άμεσα και μέσα στις εικόνες μας. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Ναι, πέρα του ωραίου ήταν πάρα πολύ σοβαρό και ενδιαφέρον. Δεν ήταν αισθητικό το θέμα. Ναι. Ήταν θέμα το μη επεξεργασμένο ενώ ναι. Δεν έχει ένα στοιχείο αυθόρμητου ανεπεξέργαστης επικοινωνίας και δημιουργίας. Είναι αλήθεια. Και κυρίως όμως αυτό που ήταν επεξεργασμένο και μάλιστα πολύ επεξεργασμένο ήταν η θεωρητική επεξεργασία των πραγμάτων που σκεφτόμαστε και δουλεύαμε σαν κάτι το οποίο ήθελε τη θεωρητική του συνέχεια. Δηλαδή, εκτός από την καλλιτεχνική πράξη, υπήρχε πολύ έντονο το στοιχείο που ήταν και ένα χαρακτηριστικό της γενιάς μας, του να συνοδευτεί αυτή η καλλιτεχνική πράξη από μια αντίστοιχη θεωρητική επεξεργασία. Και έτσι λοιπόν η θεωρία και πράξη, τέχνη και ζωή, ήταν πράγματα, αυτό το τετράπτυχο στην ουσία, ήταν αυτό που μας έκανε και αντλούσαμε και από την πρώτη ύλη γύρω μας. Εφημερίδες, περιοδικά, ντοκουμέντα, κινηματογράφος. Όλα αυτά πράγματα ήταν η πρώτη ύλη που γεννούσε τις εικόνες μας. Και κυρίως γεννούσε μια ζωγραφική, θα έλεγα, η οποία ήταν εντελώς αντιζωγραφική. Αυτό ήταν το πνεύμα. Κάτι το οποίο διαχώριζε τελείως σχέση με ένα παρελθόν αισθητικού τύπου και προχώραγε σε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα αναιρούσε ή έβαζε υποσυζήτηση την ίδια τη φύση της ζωγραφικής. Με την αντίληψη μιας αστικής κοινωνίας η οποία ζητάει μέσα από τη ζωγραφική ορισμένες αισθητικές, θα έλεγα γλυκερές ή αισθητικίστικες αξίες. Ακριβώς αυτά πράγματα ήταν που διεκδικούσαμε να μην ταυτιστούμε μαζί τους. Όπως το κάνατε και στο μεγάλο σταυρόλεξο με έναν τρόπο. Πολύ αργότερα. Αλλά υπάρχει ένα αυτή που αμφισβητεί. Θέλω να πω ότι τα ερωτήματα δεν σταματούν να επανέρχονται στο έργο σας. Σας ακούει κάποιος να λέτε για το αυτή, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το πρώτο για το αυτή του Van Gogh καταρχήν. Το κομμένο. Σε ένα έργο το οποίο μετά από 40 χρόνια ή μάλλον μετά από 20 έτη όπως λέει και μετά τους τρεις σωματοφύλακες το περίφημο μυθιστόρημα, το μετά 20 έτη, δηλαδή έχουμε μια πραγματικότητα και μετά έχουμε τον στοχασμό και τη συνέχεια αυτής της πραγματικότητας μετά από ένα εύλογο και μεγάλο χρονικό διάστημα και πώς έχει επεξεργαστεί μια γενιά αυτή την πραγματικότητα με άλλο τρόπο πια. Σημειωτέων ότι ο Νταρτανιάν πεθαίνει στο Μάστριχτ. Το περίφημο Μάστριχτ, το οποίο σημάδεψε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, είναι ο τόπος που διάλεξα να πεθάνει ο Νταρτανιάν μυθιστορηματικά. Και αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία, βέβαια. Είσαι άλλο έργο σας, το κέντρο του έργου είναι η Ευρώπη.
ως αναφορά ή ως ερωτηματικό αυτή τη φορά, ή ως φάντασμα. Ως κάτι το οποίο στην ουσία... Ή ως διαφωτισμός, η ιδέα. Στο κέντρο ενός πολύ μεγάλου, μιας μεγάλης σύνθεσης, σαν ένα ερώτημα πιο πολύ για κάτι το οποίο κινδυνεύει, πόσο μάλλον σήμερα, να χαθεί σαν αξία, σαν ιδέα. Το κράτος πρόνοια. Όχι μόνο αυτό, γενικά όλος ο διαφωτισμός. Πρόνοιας. Όλος ο ορθός λόγος. Mm-hmm. Όλο η σχέση μας με αυτό που δίδαξε στην ουσία η Γαλλική Επανάσταση και η συνέχειά της. Δηλαδή οι βασικές αξίες της κοινωνίας και του δικαίου. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, ελευθερία, ισοπολιτεία, ισονομία κτλ. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα υπάρχουν ως ένας κεντρικός πυρήνας που διακτηνώνεται σε μια σειρά από εικόνες που στην ουσία μιλάνε, κάθε εικόνα με το δικό της τρόπο, γύρω από αυτά τα ανοιχτά ζητήματα που είναι ταυτόχρονα ανοιχτά τραύματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτά όλα, οι πληγές αυτές που είναι και κυριολεκτικές και πνευματικές πληγές, είναι ακριβώς αυτά τα ζητήματα που καλούμαστε και σήμερα, ξεκινώντας ήδη από την δεκαετία του 60, να αναστοχαζόμαστε, να αναρωτιόμαστε, να κουβεντιάζουμε, να έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί τους. Και αυτά τα πράγματα εμένα τουλάχιστον με συνοδεύουν μέσα στα χρόνια με μια σταθερή συνέχεια. Μέσα από όλες αυτές τις καμπύλες, τα πάνω και τα κάτω, στην ουσία υπάρχει ένα εσωτερικό νήμα που νομίζω ότι παρόλο την φαινομενική διαφορά των περιόδων της δουλειάς μου, στην ουσία αισθάνομαι ότι από μέσα υπάρχει ένα νήμα το οποίο συνδέει τα φαινομενικά ετερόκλητα στοιχεία που υπάρχουν. Αυτό το νήμα που ενώνει τη δεκαετία του 60. Είναι αυτό που προσπάθησα και πριν να πω. Δηλαδή είναι κάτι που έχει να κάνει με έναν κριτικό στοχασμό. Δηλαδή με την αίσθηση και την ανάγκη να δούμε τον κόσμο όχι όπως μας προσφέρεται, με χίλιους δυο τρόπους, μέσα από το καταναλωτικό βλέμμα, μέσα από το προπαγανδιστικό βλέμμα, μέσα από το υπόγειο βλέμμα μιας κοινωνίας που προσπαθεί να ωραιοποιήσει την ασκήμια. Και πάει λέγοντας. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό που στην ουσία υπερβαίνει το ψεύδος και προσπαθεί να βρει μια άλλη αλήθεια σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτό γίνεται μόνο όταν βάλει κανένας πάνω στο τραπέζι μια σειρά από στοιχεία και προσπαθεί αυτά που φαινομενικά είναι τόσο ξένα μεταξύ τους να ανακαλύπτει συνεχώς και διαρκώς τι τα συνδέει στην πραγματικότητα και αποκαλύπτεται ότι όλα υπακούν ακριβώς σε μια λογική η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη να διαβαστεί, αλλά οπωσδήποτε η προσπάθεια να συνδέσουμε τα πράγματα μας κάνει ακριβώς το να αποκτήσουμε και μια άλλη σχέση με την πραγματικότητά μας και με τον εαυτό μας, να μην μένουμε δηλαδή σε μια επιφάνεια. Και αυτό είναι η μεγάλη διδασκαλία της δεκαετίας του 60. Ένας κριτικός στοχασμός πάνω στον εαυτό μας και στην κοινωνία, στο ρόλο μας, στην ίδια την τέχνη και τα περιεχόμενά της, στο ρόλο του δημιουργού, στην σχέση της κοινωνίας με την πνευματικότητα και τις αξίες του πνεύματος και χίλια δυο άλλα πράγματα που αφορούν το να είμαστε αξιοπρεπείς μέσα σε ένα χώρο μαζί με άλλους ανθρώπους. Αξιοπρέπεια σημαίνει δηλαδή να σταθούμε αυθεντικά απέναντι σε αυτό που μας περιβάλλει, αλλά όχι μόνοι μας. Να μοιραζόμαστε τα πράγματα και να μπορούμε μαζί με άλλους, στηριγμένοι στους άλλους, συλλογικά μαζί με τους άλλους, σε μια κοινή προσπάθεια να προσπαθούμε να βρούμε κάτι τελικά που δεν μας αφορά ως άτομα, αλλά μας αφορά ως σύνολο. Αγώνες και αιτήματα βέβαια που διαψεύστηκαν, διότι ζούμε την εποχή του άκρατου ατομισμού και της απομόνωσης. Ναι. Και του καταναλωτισμού. Η γενιά σας έχει κατηγορηθεί γι' αυτό. Τις προσάπτεται. Υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ένας αγώνας για τον αγώνα.
και μία όχι συνεπής συμμετοχή τελικά στη διακυβέρνηση. Και όταν δηλαδή μπήκαν πραγματικά οι άνθρωποι της γενιάς του 60 και πρωταγωνιστικές φιγούρες στα κοινά, φαίνεται ότι ξέχασαν τα αιτήματα. Προφανώς να υπάρχει και αυτό, εξάλλου δεν είναι καινούριο στην ιστορία. Το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε μελετήσει. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Το θέμα είναι μέσα από τη μια μεριά να παρατηρεί κανένας τις μεγάλες εικόνες και από την άλλη μεριά να μην χάνει και την αναφορά του σε αυτό που συμβαίνει πραγματικά γύρω του, εκεί που δεν είναι μέσα στην δημόσια εικόνα, αλλά είναι στην ιδιωτική εικόνα μικρών σχημάτων, μικρές κυψέλες δηλαδή ζωής, όπου εκεί πέρα βλέπεις εξαιρετικούς ανθρώπους, αξιότατους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με υπομονή και αποφασιστικότητα, και αυτοί είναι, θα έλεγα, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτήν την κοινωνία να μην καταρρεύσει. Παρόλα τα προβλήματα όλα αυτά που αναφέρουμε, και υπάρχει μια τεράστια, ας πούμε, συνέχεια τέτοιων τραυμάτων, θα έλεγα, αλλά δεν θα μπορούσα να μιλήσω για ΙΤΑ. Το αντίθετο, μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σταθερά από μέσα ένας κόσμος ο οποίος την κρίσιμη στιγμή είναι παρόν, και απλώς η έννοια της κρισιμότητας είναι κάτι το οποίο μας έχει διχάσει αρκετά. Τι σημαίνει κρίσιμο και πότε κρίνουμε ότι η κρισιμότητα μας σωθεί να βγούμε έξω από τον εαυτό μας και να ενωθούμε με ευρύτερα σύνολα. Μένω στη δεκαετία του 60, όπου εν μέσω ετοιμάτων και ενός καζανιού που βράζει και μιας πολύ έτσι ζωντανής και ενεργητικής δημιουργίας, παγώνουν όλα, χούντα, δικτατορία. Εσείς είστε φοιτητής, σπουδάζετε χαρακτική. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη χαρακτική. Πώς σας ισορροπεί σε σχέση με την ζωγραφική, ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες είναι οι διαφορές της εικαστικής γλώσσας? Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές, και αυτές οι διαφορές με κάνανε και με οδήγησαν και στη χαρακτική. Ενώ δεν ήταν ούτε στην προδιάθεσή μου, ούτε στο σκεπτικό μου, αλλά κάποιοι εξωτερικοί λόγοι, εν πάση περιπτώσει, με οδήγησαν στο να... Ποιοι? Δεν έχει σημασία. Δεν είναι κάτι που έχει νόημα. Το θέμα είναι ότι μπόρεσα και πέρασα πολύ στη χαρακτική με έναν τρόπο πάρα πολύ εύκολο, και αυτό το πράγμα με διευκόλυνε να κάνω κάτι το οποίο από μόνος μου ίσως δεν το αποφάσισα. Αλλά ήθελα πολύ να γνωρίσω αυτά τα καινούργια, τις καινούργιες τεχνικές, δηλαδή τα πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα συντροφεύανε τη ζωγραφική που έτσι κι αλλιώς έκανα και στη διάρκεια και τη σπουδή μου τη χαρακτική. Δηλαδή, ήθελα να πλουτίσω την εμπειρία μου με μια τεχνική που με ενδιέφερε, και έτσι η χαρακτική προστέθηκε σαν μια εμπειρία που αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία ζωής, και δεν λέω μόνο τέχνης, γιατί αυτό που μπορεί να διδάξει χαρακτική σε τελευταία ανάλυση, πέρα από τον πλούτο των τεχνικών και όλες αυτές τις κουζίνες, η οποία θυμίζει λίγο και κατά κάποιο τρόπο στις τεχνιακές καταστάσεις του περασμένου παροχημένου μεσαίωνα. Ευτυχώς τώρα αυτά όλα τα πράγματα έχουμε κατορθώσει να τα υπερβούμε και να τιμήσουμε τη χαρακτική με το να της προσδώσουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά μιας ελεύθερης, καθαρής και ανεξάρτητης υφολογικά και μορφολογικά και τεχνικά τέχνης. Και έτσι μιλάμε πια για αυτόνομη τέχνη, η οποία είναι μια εικαστική τέχνη που μαζί με τη ζωγραφική δημιουργούν μια καινούργια ενότητα πια. Αλλά τα χρόνια τα δικά μας η χαρακτική ακόμα εξακολουθούσε να έχει αυτό το χαρακτήρα, τον κλειστό, το συντεχνιακό, και εν πάση περιπτώσει είχα την τύχη να κάνω πράγματα τα οποία δεν είχαν τελείως διαφοροποιηθεί από το περιβάλλον μου στη σχολή, και μπόρεσα και έκανα αυτά που ήθελα χωρίς να έχω ενοχλήσεις ή παρενέργειες άλλες εξωτερικές, και με αυτή την έννοια αυτά που ζωγράφησα τα έκανα και χαρακτική ταυτόχρονα, και με δίδαξε η χαρακτική, θα έλεγα, την σημασία της λιτότητας, της καθαρότητας, του να μπορέσει να συνοψίσεις σε πολύ λίγες γραμμές και με πολύ λίγα μέσα μια πολύχρωμη κατάσταση, η οποία στην ουσία ήταν μαυρό-άσπρη όμως. Πώς δηλαδή μέσα από το μαύρο και το άσπρο μπορεί να μεταφερθεί ένας τεράστιος κόσμος εκφραστικός, πολύχρωμος σε εισαγωγικά, πολύχρωμος, αλλά
Στην ουσία με τη λιτότητα και την απλότητα και με την, θα έλεγα, την αναγωγή στο ελάχιστο που είναι η χαρακτική ίδια. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα. Στο Βερολίνο, όπου θα πούμε πώς βρίσκεστε εν μέσω πάντα δικτατορίας, το 1971 φεύγετε. Το 70 πήγα στο Μόναχο. Το 70 πάτε στο Μόναχο. Συμμετέχετε στην ομάδα 10 κάθετος 9, όπου γνωστοί ζωγράφοι ασχολούνται με τη χαρακτική. Με τη χαρακτική, ναι. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε ένα πολύ ιδιαίτερο και ιδεολογικό χαρακτήρα. Γιατί αυτοί, όλοι οι καλλιτέχνες που ήταν, αποτελούσαν αυτήν την ομάδα, ήταν καλλιτέχνες πολύ γνωστοί στη Γερμανία. Και ταυτόχρονα ήταν άνθρωποι ιδεολόγοι, με την έννοια ότι θέλανε το έργο τους, το καλλιτεχνικό, να το μεταφέρουν μέσω χαρακτικής σε ένα ευρύτερο κοινό. Και γι' αυτό είχε φτιαχτεί αυτή η ομάδα που έκανε εκθέσεις και κυρίως όμως δούλευε με έναν πάρα πολύ εξελιγμένο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο ταχυδρομικής αλληλογραφίας, θα λέγα. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορούσε ο καθένας να παραγγείλει και να αποκτήσει ένα αυθεντικό χαρακτικό όλων των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην ομάδα, και με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιόταν δηλαδή ακριβώς αυτό το οποίο ήταν και η ιδεολογία και το πνεύμα των ανθρώπων αυτών που είμαστε, δηλαδή του να μπορέσουμε το έργο μας να το απλώσουμε όσο περισσότερο γίνεται με το φτηνότερο δυνατό τρόπο. Υποτροφία πήρατε για να πάτε στο Μόναχο και εν συνεχεία στο Βερολίνο. Πώς καταφέρατε να κερδίσετε αυτή την υποτροφία? Έκανα αυτό. Αυτό ήταν μια τύχη σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς που δεν είχα ελπίδα ότι μπορούσα να βγω από την Ελλάδα, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα του διαβατηρίου. Μου είχαν κόψει την υποτροφία που είχα στη σχολή καλών τεχνών ως φοιτητής. Μετά ακολούθησε ένα δύσκολο στρατιωτικό μέσα στην δικτατορία και μετά ήμουν στην Ελλάδα αποκλεισμένος και δεν μπορούσα να βγω έξω. Είναι πολύ απλό. Αλλά παρόλα αυτά ήμουν σε μια διαρκή εγρήγορση. Ανάμεσα στις κινήσεις που έκανα ήταν να καταθέσω ένα ντοσιέ με κάποια έργα στη γερμανική πρεσβεία για να μπορέσω. Ήσασταν απόφοιτος γερμανικού σχολείου. Ναι, ναι. Τη γερμανική σχολή. Ναι, υπήρχε μια σχέση συγγένειας κιόλας, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Η γιαγιά μου ήταν Γερμανίδα. Και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι γονείς μου είχαν κάποια σχέση με τον χώρο παρά μόνο εξωτερικά. Και αντίθετα βρισκόντουσαν σε μια σχέση υγιούς αντίδρασης απέναντι σε κάθε τι γερμανικό, που εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμη ως απόϊχος της κατοχής. Αυτός ο απόϊχος ήταν παρόν ακόμη στην Ελλάδα και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει αυτό το κλίμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι στην προσπάθειά μου να βρω μια δυνατότητα εξόδου, κατέθεσα κάτι χαρτιά στη γερμανική πρεσβεία, κάποια έργα, τα οποία είχαν όλες τις προδιαγραφές μιας αισθητικής η οποία δεν είχε απαραίτητα τα χαρακτηριστικά της ζωγραφικής που έκανα τότε. Ήταν λίγο διαφορετικά, θα έλεγα, με την έννοια τη θεματολογική πιο πολύ δηλαδή. Και τελικά υπήρχε μια ανώτατη γερμανική υποτροφία την οποία ως διαμαγείας μπόρεσε και την πήρα χωρίς να το έχω καταλάβει καλά-καλά τι έγινε, από ανθρώπους οι οποίοι με επέλεξαν στη Γερμανία, καθηγητές και πριτάνης σχολών καλών τεχνών, μια επιτροπή, και όχι μόνο αυτό, αλλά με γράψαν ήδη στο Μόναχο, όπου πια ήταν η μόνη δυνατότητα με αυτή την ανώτατη γερμανική υποτροφία να μπορέσω να πάω εκτός Ελλάδας, να βγω εκτός Ελλάδας. Το θέμα είναι ότι φτάνετε στο Μόναχο λοιπόν. Με γράψανε στο Μόναχο, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μόναχου, την περίφημη, την Ακαδημία του Μόναχου. Με καθηγητή. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ο οποίος με εξέλεξε κυρίως ήταν ο άνθρωπος, ο σωτήρας μου με μια έννοια για να βγω εκτός Ελλάδας εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα με μια πολύ καλή υποτροφία που μου εξασφάλιζε μια σειρά από προϋποθέσεις για να μπορέσω να δουλέψω για 5 χρόνια στο Μόναχο. Έκατσα 6 τελικά και αυτά τα χρόνια στην πραγματικότητα κινδυνέψανε ως διαμαγείας από την πρώτη μέρα που έφτασε στο Μόναχο να χαθούν, γιατί αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος ο οποίος με είχε επιλέξει και μάλιστα με αυτόν τον τιμητικό τρόπο και με είχε γράψει ήδη στο εργαστήριό του στο Μόναχο, μόλις είδε αυτά που πραγματικά έκανα, δηλαδή αυτά τα έργα που είχα φέρει από την Ελλάδα, και ήταν διαδηλώσεις, ήταν τα θέματα όλα τα πολιτικά, η κοινωνική βία, μια σειρά από θέματα τα οποία ήταν η ελληνική πραγματικότητα, η πολιτική, η κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας. Έφρυξε. Που αυτά ζωγραφίζαμε ακριβώς.
Όχι απλώς έφρεξε, αλλά ορκίστηκε να με καταστρέψει. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ήταν στο τύρασμα αποδείχθηκε μέσα σε 24 ώρες ότι ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να με εξαφανίσει κυριολεκτικά. Και ήταν ο διώκτης μου. Και τελικά, πραγματικά, με διέγραψε μέσα σε μια βραδιά, μου έκοψε υποτροφίες. Ξαφνικά βρέθηκα σε ένα κενό στο Μόναχο. Αλλά βέβαια το ήξερα το Μόναχο από παλιά και κατά κάποιο τρόπο είχα μια οικειότητα με το χώρο. Όμως η επιβίωσή μου ήταν τελείως προβληματική. Δεν μπορούσα να ζήσω εκεί πέρα έτσι κι αλλιώς. Χωρίς την υποτροφία δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Μαθαίνω λοιπόν για το σωτήρα μου τελικά ότι πρόκειτο για ένα. Ήταν ο πρίτανης στις καλών τεχνών του Μονάχου. Ένας άνθρωπος που ήταν σε ανώτατο πόστο και μετά μου αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να την αναζητήσει και να την βρει κανένα στα λεξικά. Ο Χίτλερ είχε δύο επίσημους καλλιτέχνες, ένα γλύπτη και ένα ζωγράφο. Αυτοί οι άνθρωποι επιβίωσαν του πολέμου, χαθήκανε υπόγεια αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο και σιγά σιγά ξαναβγήκαν στην επιφάνεια, λίγο-λίγο. Βέβαια, όχι παντού. Τώρα μιλάμε για τη σχολή καλών τεχνών του Μονάχου που είναι στη Βαβαρία και η Βαβαρία πάντα συντηρητική και εκείνα τα χρόνια ακόμη περισσότερο. Εξακολουθεί και σήμερα δηλαδή να εκφράζει αυτό το πιο συντηρητικό κομμάτι του γερμανικού χώρου. Είναι γνωστός ο ακαδημαϊσμός. Ναι, όχι ακαδημαϊσμός. Πολιτικά. Πολιτικά. Και δεν πολιτικά, είναι θέμα. Δεν είναι αλληλένδετα αυτά. Είναι αλληλένδετα, αλλά δεν είναι αυτό το στοιχείο το ακαδημαϊκό. Αντιθέτως, ο ακαδημαϊσμός θα μπορούσε να φέρει και αξίες οι οποίες να έχουν και πραγματικά μια πνευματική υπόσταση. Μπορεί μια άλλη εποχή, αλλά με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα να εκφράζει έναν κόσμο έστω παροχημένο. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο αφορούσε την πολιτική κατά κύριο λόγο. Και ήταν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήταν οι επίσημοι εκφραστές της ναζιστικής αισθητικής, θα έλεγα, οι οποίοι επιβίωσαν του πολέμου και βγήκαν σιγά σιγά από τις τρύπες τους. Και όχι μόνο βγήκαν από τις τρύπες τους, αλλά κατόρθωσαν και απέκτησαν σταδιακά τα ανώτατα αξιώματα στην κοινωνία, την οποία είχαν καταστρέψει μαζί με την Ευρώπη συνολικότερα. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ορκίστηκε να με καταστρέψει, γιατί αυτά που είδε θεωρούσε ότι όχι μόνο δεν ήταν τέχνη, αλλά ήταν κάτι το οποίο αφορούσε ακριβώς αυτό που λέγαμε «Entartete Kunst», που λένε οι Γερμανοί, δηλαδή την τέχνη η οποία είναι η μη καθαρή τέχνη. Η μη καθαρή. Και τελικά δεν σας κατέστρεψε. Δεν με κατέστρεψε, γιατί με διαφύλαξε. Όχι, αυτός έκανε ό,τι μπορούσε από το χέρι του. Αλλά με διαφύλαξε το γεγονός ότι η κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας ήταν σοσιαλδημοκρατική. Αυτό σημαίνει ότι επικοινώνησα αμέσως με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου από τη Βόνη τότε. Και ήρθε μια εξαιρετική γυναίκα. Δηλαδή, υπάρχουν και εξαιρετικής ποιότητας σοσιαλδημοκράτες, πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Παρόλο στις απογοητεύσεις μας τα τελευταία χρόνια, εκείνα τα χρόνια η σοσιαλδημοκρατία έκανε θαύματα πραγματικά. Είχε εξαιρετικούς ανθρώπους. Και αυτή η γυναίκα κατέβηκε για χάρη μου στο Μόναχο, της εξήγησε όλη την ιστορία και μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπόρεσε και αγύρισε τα πράγματα ανάποδα, επειδή ήταν και αυθεντία βέβαια του Ομοσπονδιακού, ας πούμε, Υπουργείου που είχε τον λόγο, τον κύριο λόγο. Και γι' αυτό και μπόρεσε και ανέτρεψε τα δεδομένα, με ξανάγραψε ένα άλλο εργαστήριο, σε έναν άλλο καθηγητή, μου επανέφερε την υποτροφία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μαύρη κοιλίδα της παρουσίας αυτού του ανθρώπου δεν κράτησε για πάρα πολύ, γιατί μετά από μερικά χρόνια, ούτε τον ξαναείδα ποτέ, μετά από μερικά χρόνια πέθανε αυτός, ήταν ήδη μεγάλης ηλικίας. Και έτσι έκατσα στο Μόναχο 6 χρόνια, που πραγματικά ήταν με έναν εξαιρετικό καθηγητή, το Φρεντ Ντάμεν, ένα εξαιρετικό καλλιτέχνη Γερμανό της αφαίρεσης, και είχαμε πολύ καλή συνεργασία, δουλεύαμε συλλογικά μέσα στο εργαστήριο, κάναμε πράγματα από κοινού, κάναμε εκθέσεις, δηλαδή ήταν πάρα πολύ γόνιμα και δημιουργικά χρόνια του Μόναχου. Με τον αδελφό σας, το γνωστό καθηγητή φιλοσοφίας, το διακεκριμένο, τον Κοσμά Ψυχοπαίδη, συμπέσατε? Ναι, βέβαια, γιατί ο Κοσμάς ήταν ένα πολύ μεγάλο μυαλό και μια πολύ μεγάλη καρδιά. Ένας σπάνιος, μοναδικός άνθρωπος. Καθηγητής της Παντίου αργότερα.
Στην αρχή ήταν στο Πάγκιο, όταν γύρισε στην Ελλάδα, μετά πήγε στην. Εννοώ μετά στο Πανεπιστήμιο. Ναι, μετά στο Πανεπιστήμιο, όλα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και ήταν στο Γκέτιγκεν πρώτα, ήταν στη Φραγκφούρτη με τον Αντόρνο και μετά ήταν στο Γκέτιγκεν, όπου έγινε καθηγητής εκεί και κάποια στιγμή αποφάσισε να κατέβει στην Ελλάδα. Τον καλέσαν τον Σάκης ο Καράγιωγας, συνεργάτης του τότε μαζί, και γενικά θυμάμαι ότι κάνανε μια σπουδαία προσπάθεια εκείνα τα χρόνια να, κατά κάποιο τρόπο, να στήσουν ένα πανεπιστήμιο στα πόδια του, όπως ήταν το Πάντιο Πανεπιστήμιο τότε. Η Πάντιος να γίνει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, να το πούμε έτσι. Ήταν ένας συνομιλητής σας, ένας άνθρωπος που μοιραζόσασταν. Απολύτως. Έχω πάρει τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα περιγράψω και γι' αυτό και μου είναι δύσκολο να μιλήσω, γιατί η ταύτισή μας ήταν τέτοια που θέλω να πω, εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για αυτά τα πράγματα, γιατί είναι, τα θεωρώ τόσο αυτονόητα που όταν μιλάω θεωρώ ότι στην ουσία δεν λέω αυτό που θα πρέπει να πω. Είναι πολύ συμβατικό αυτό που θα πω, αλλά τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Είναι πέρα από λόγια. Σας λείπει, υποθέτω. Ζωγραφίζετε τις νεκρές φύσεις. Ναι. Σκεπτόμουν ότι αργότερα ζωγραφίζετε στις Βρυξέλλες, τις νύχτες στις Βρυξέλλες, θα περίμενε κανείς και λόγω της έντονης ζωής που όχι ζήσατε εσείς, αλλά είναι γνωστό το Βερολίνο για την έντονη ζωή του, ότι θα ζωγραφίσετε τις νύχτες του Βερολίνου και τις νεκρές φύσεις στις Βρυξέλλες. Αλλά εσείς... Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, αυτή η αντιστροφή. Στην ουσία όμως δεν είναι τυχαίο αυτό, ότι όταν βιώνεις πάρα πολύ έντονα κάτι, ίσως έχει προτεραιότητα η ζωή και ζητάει το χρόνο της για να το επεξεργαστεί. Και μετά από λίγο έχεις τη δυνατότητα όλα αυτά να βγούνε με τη μορφή μιας εικαστικής γλώσσας, με όλη την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα χρόνια όλα αφήσαν σημάδια με διαφορετικούς και αντιθετικούς τρόπους. Ήδη δηλαδή από τα χρόνια του Μονάχου, τη δεκαετία του 70, είχε ξεκινήσει μια σειρά που είναι τυπική των χρόνων στο Μόναχο. Πολύ τυπική. Γιατί στο Μόναχο, στα χρόνια της δικτατορίας ακόμη, δηλαδή από το 70 μέχρι το 74, που ζούσαμε σε κατάσταση πολύ μεγάλης εσωτερικής και εξωτερικής έντασης, εμείς στη Γερμανία, αλλά παίρναμε συνεχώς και είμαστε σε έναν ανοιχτό διάβλο με την Ελλάδα, την Ελλάδα των συνταγματαρχών και της Χούντας. Αυτά λοιπόν τα πράγματα μας κάνανε και είμαστε υπερευαίσθητοι απέναντι σε κάθε πράγμα που καταρχήν αφορούσε την Ελλάδα, τους δικούς μας, τους φίλους μας, τους ανθρώπους μας, την πολιτική κατάσταση, τα γεγονότα. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι όταν έφτανε κανένα γράμμα από την πατρίδα, ήταν γράμματα που είχαν τεράστια σημασία, έστω και αν φτάνανε μετά από 15 μέρες καθυστέρηση. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν πιο πολύ ο συμβολισμός των πραγμάτων και αυτό το στοιχείο της χειροναξίας που είχε ένα γράμμα, η γραφή του. Εξού και ο τίτλος, το γράμμα που δεν έφτασε. Ναι, εκεί γεννήθηκε λοιπόν το γράμμα που δεν έφτασε, αυτός ο κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε στο Μόναχο και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι τυχαίος. Κάποια στιγμή λοιπόν, που η σημασία των γραμμάτων ήταν καθοριστική σημασία για τη ζωή μας εκεί, βέβαια, επικοινωνία με την Ελλάδα. Ένα πρωί χαράματα χτύπησε το κουδούνι και συνήθως, βέβαια, όταν χτυπάει το κουδούνι χαράματα, ανησυχεί κανένας γιατί κάτι έκτακτο συμβαίνει. Στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας τυπικός ταχυδρόμος με τη στολή του ταχυδρομικού κανονικά, κουβάλαγε ένα φάκελο όπου μέσα είχε κάτι υπολείμματα γραμμάτων, φακέλων και πραγμάτων τα οποία δύσκολα αναγνωριζόντουσαν και μπόρεσε το επίσημο ταχυδρομείο να διαβάσει υπολείμματα του ονόματός μου και θεώρησε υποχρέωσή του να μου το φέρει με μια τελετουργία σε περίπου σαν υπολείμματα από μια εγκληματική πράξη που είχε συντελεστεί και αυτά είναι τα, θα έλεγα, τα στοιχεία που έχουν απομείνει σαν τα πιστήρια ενός εγκλήματος ή κάτι ανάλογο. Όμως με αυτή τη σοβαρότητα μου δόθηκαν αυτά τα υπολείμματα σκισμένων χαρτιών
που με τα βία διάβαζες κάποια ονόματα απάνω ή κάποια διεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, και αυτή η έννοια του φραγμέντου, του αποσπάσματος, της σκισμένης επικοινωνίας, της μη λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, μέσα από γράμματα τα οποία διαβαζόντουσαν και δεν διαβαζόντουσαν, μέσα από φάκελα που ήταν ανοιχτά και σκισμένα ταυτόχρονα και κλειστά, μέσα από νοήματα τα οποία ξεκινάγαν να διατυπώσουν κάτι και μετά πέφτουν στο κενό, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος το έστελνε και τι θέλει να σου πει. Όμως ήξερες, σύμφωνα με την τυπική λογική των γερμανικών ταχυδρομείων, ότι αυτό απευθυνόταν σε σένα. Έπρεπε δηλαδή να κληθείς, να αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο στην ουσία ήταν άφωνο. Δεν είχε να πει τίποτα. Το μόνο που είχε να πει ήταν η λογική, η οποία ήταν μια λογική ψυχρή ενός θεσμού που λέγεται επίσημο γερμανικό κράτος ή επίσημο ταχυδρομείο, και θεωρεί υποχρέωσή του να πραγματοποιήσει μια πράξη η οποία δεν είχε νόημα. Όμως όλη αυτή η λογική στην ουσία αντανακλούσε ακριβώς την εικόνα ενός ολόκληρου συστήματος πραγμάτων, όπου ο φορμαλισμός είχε το πάνω χέρι. Δηλαδή τα πράγματα λειτουργούσαν ως πράξεις ενός συστήματος που στην ουσία από μέσα δεν είχαν κανένα απολύτως περιεχόμενο. Ή, εν πάση περιπτώσει, τα περιεχόμενα έτσι ήταν σχεδόν ανύπαρκτα ως θολά. Και πώς αυτό γίνεται ζωγραφική? Αυτό λοιπόν το πράγμα, ακριβώς αυτό το πράγμα λοιπόν, που ήταν τόσο χαρακτηριστικό της ζωής μας και των αισθημάτων μας εκείνα τα χρόνια. Είναι κομμάτια έργων. Βεβαίως. Πρόκειται για κομμάτια ήταν έργων. Ήταν κάτι το οποίο οδήγησε σε μια ολόκληρη σειρά έργων, τα οποία ίσως και μέχρι σήμερα να μην έχουν τελειώσει, αλλά οπωσδήποτε προχωράνε, σταματάνε, ολοκληρώνονται, ξαναρχίζουν, αλλάζουν μονίμως. Στην ουσία το θέμα τους είναι ακριβώς μία σχέση με την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Δηλαδή τα έργα αυτά που ήταν ένα είδος ζωγραφικών κολάζ, θα λέγα. Ένα κολάζ, μια συνένωση ετερόκλητων στοιχείων, ετερόκλητων υλικών και ετερόκλητων μορφών. Πραγμάτων που μας περιβάλλει. Πάλι ένας διάλογος ανάμεσα. Ο απόλυτος διάλογος, και μάλιστα με την έννοια των πραγμάτων όμως που είχαν μια πολύ απτή καθημερινή σχέση με αυτό που μας περιβάλλει. Ήταν όλα αντικείμενα που αφορούσαν τον κόσμο μας στην έκταση του χεριού, κυριολεκτικά. Από τσίγαρα, φάκελοι, γράμματα, σκοινιά, χαρτιά, υλικά, πανιά, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ήταν δυνάμει αυτά τα στοιχεία που συγκροτούσαν ένα ολόκληρο κόσμο καθημερινότητας, που όμως όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία τα συνέθετε τελικά ή προσπαθούσε να τα συνθέσει η ίδια η ζωγραφική. Δηλαδή η ζωγραφική ως ύλη, ως χρώμα, ως σχέδιο ήταν αυτή που οργάνωνε αυτό το ατίθασο υλικό της καθημερινότητας σε μια δυνάμη σύνθεση. Οργάνωνε δηλαδή τον κόσμο ενός καθημερινού παραλογισμού σε κάτι το οποίο απαιτούσε να έχει μια ορθολογική συγκρότηση. Αυτό είναι το γράμμα που δεν έφτασε. Πώς μέσα από το στοιχείο της επανάληψης επιτυγχάνεται η ανανέωση? Αυτό είναι ένα δικό σας ερώτημα. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι γράφετε. Έχει τύχει να διαβάσω τον Όστο και τα ημερολόγια της Φωτιάς, αλλά έχετε γράψει πολλά. Υπάρχει ο Οδός Πειραιός, υπάρχει το Νυχτερινό Ταξίδι. Καλά, αυτά είναι βιβλία τα οποία στην ουσία γεννιούνται από τα μικρά κείμενα που συνήθως γράφω με αφορμή θέματα που με αφορούν και αφορούν τα πράγματα που είναι ο κόσμος γύρω μου, δηλαδή κυρίως θέματα που αφορούν την τέχνη βέβαια. Και αυτά μαζεύονται κάποια στιγμή και συγκροτούν μια ενότητα και έτσι βγαίνει και ένα βιβλίο που αφορά ακριβώς αυτά και μόνο αυτά τα κείμενα και σαν κείμενα γραπτά. Και αλλά δεν είναι λογοτεχνία, είναι κάτι το οποίο είναι και γι' αυτό παρά θεωρείστε τη λογοτεχνία, θα λέγαμε. Παρά τη λογοτεχνία θεωρείστε διανοούμενος εικαστικός, αυθεντικός διανοούμενος. Αυτά είναι άλλα θέματα. Το θέμα πώς στέκεστε απέναντι σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς? Τους βρίσκεται μεγαλόστομος. Είναι πολύ δύσπιστος απέναντι στους χαρακτηρισμούς. Το θέμα είναι να μπορεί να κάνει κανένας αυτό που αισθάνεται ότι πραγματικά έχει νόημα για τον ίδιο, να μπορεί να εκφράσει μια αυθεντική
στάση του απέναντι στα πράγματα και από εκεί και πέρα στην ουσία όλα τα πράγματα γύρω μας είναι σαν μια μπουκάλα που πετάει κάποιος στο πέλαγος και από εκεί και πέρα έχει πάντα την ελπίδα ότι κάποιος θα μπορέσει να επικοινωνήσει με αυτό το ναυαγό. Αισθάνομαι ως ναυαγός, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πάρα πολλά ξερονήσια γύρω μας με πολλούς ανάλογους ναυαγούς οι οποίοι όλοι πετάνε στη θάλασσα διάφορες μπουκάλες. Και έτσι ελπίζω κάποια στιγμή όλοι μαζί να συναντηθούμε. Το έχουμε πραγματοποιήσει όμως σε μεγάλο βαθμό. Επικοινωνία μεταξύ ναυαγών. Επικοινωνία μεταξύ. Δεν νιώθετε μόνος? Όχι, καθόλου μόνος δεν αισθάνομαι. Πώς μέσα από την επανάληψη επιτυγχάνεται η ανανέωση? Μέσα από την επανάληψη. Δικό σας το ερώτημα. Αναφέρομαι στην επανάληψη και εικαστικών μοτίβων. Αναφέρομαι και στην επιστροφή σε θέματα. Αναφέρομαι και στην επανάληψη με διάφορους τρόπους μιας κεντρικής ιδέας και ενός κεντρικού ζητούμενου. Αυτό είναι άλλο. Γιατί έχουμε δύο μορφών επανάληψης. Η μία επανάληψη είναι... Σε αυτήν. Ναι. Όχι, η πρώτη είναι η αιμονή σε κάτι το οποίο... Η κόπια. Σε σπανιότατες περιπτώσεις μπορεί να αποδώσει μια πνευματική αξία σαν έργο. Αντίθετα τη φθήνη. Συνήθως τη φθήνη είναι ο φυσικός θάνατος. Τέχνης η επανάληψη. Είναι ο φυσικός θάνατος. Είναι, γιατί φανερώνει αμέσως ότι ένα πράγμα που επαναλαμβάνεται ως copyright ή ως κάτι το οποίο στην πραγματικότητα αναπαράγει τον εαυτό του, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σε ένα πνεύμα μιας εποχής η οποία έχει ανάγκη με έναν τρόπο τελείως καταναλωτικό να αναπαράξει πράγματα τα οποία σε εισαγωγικά είναι πετυχημένα ή αρέσουν. Και με αυτή την έννοια η έννοια της επανάληψης είναι ο φυσικός θάνατος κάθε δημιουργικότητας. Η επανάληψη λοιπόν με την έννοια της επιστροφής είναι μια ανανέωση ενός εικαστικού τρόπου, ενός εικαστικού λεξιλογίου. Είναι, ναι, ασφαλώς. Μόνο που η έννοια της επιστροφής πρέπει να την εξηγήσουμε, γιατί επιστροφή, τι θα πει επιστροφή? Επιστροφή είναι... Έχει νόημα μόνο. Επιστροφή με τον οπλισμό που κάθε εποχή φέρει στον άνθρωπο. Ναι, δηλαδή, ναι. Επιστρέφει σε κάτι και δεν είσαι ο ίδιος. Ακριβώς. Ναι. Ούτε είσαι ο ίδιος, ούτε αυτό που κάνεις είναι ίδιο. Είναι περίπου σε ένα σπιράλι το οποίο ενώ φαίνεται ότι είσαι στο ίδιο σημείο, στην ουσία είσαι ένα επίπεδο πιο πάνω. Δηλαδή, γυρνάς γύρω από κάτι, αλλά στην πραγματικότητα επανέρχεσαι στο σημείο, αλλά σε άλλο επίπεδο. Αυτό περιέχει το στοιχείο το αναστοχαστικό, δηλαδή το στοιχείο το ότι σκέφτομαι πάνω στα πράγματα. Έχω πάρει απάνω μου την ευθύνη του εαυτού μου σαν δράστη μιας καλλιτεχνικής πράξης στο παρελθόν και σκέφτομαι πάνω στους όρους που με ορίζουν σήμερα. Δηλαδή η σχέση παρελθόντος και παρόντος σαν κάτι το οποίο είναι μονίμως υποερώτημα, υποσυζήτηση. Ανοιχτό. Και ανοιχτό. Και έτσι ξαναβλέπεις πράγματα τα οποία σε αφορούν ή σε έχουν χαρακτηρίσει στο παρελθόν, αλλά ίσως με έναν άλλο τρόπο πολύ πιο ενδιαφέροντα και πολύ πιο σύγχρονο, αλλάζοντας διαρκώς τα δεδομένα. Σκέφτηκα κι εγώ, μελετώντας και προετοιμαζόμενη για αυτή μας τη συνάντηση και ερχόμενη αντιμέτωπη με το σύνολο του έργου σας, ότι μου θυμίζει. Μου θυμίζουν αυτές οι ανοιχτές δομές, οι εικαστικές που δημιουργείται, μου θυμίζουν μία σπήρα. Είναι ανοιχτές και εν δυνάμει εξελίξιμες και εξελισσόμενες αένα, ναι. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή είναι σαν να έχετε αναπαράξει τη σπήρα μέσα από ένα άλλο σχήμα. Ναι. Ήταν ζητούμενο για σας αυτό? Όχι, το ζητούμενο είναι πιο πολύ. Η έννοια της σπήρας βέβαια έχει να κάνει με μια έννοια κυκλικότητας, ας πούμε, θα έλεγα. Εσείς το κάνατε με μια έννοια τετράγωνου. Ναι, όχι ακριβώς τετράγωνου. Θα έλεγα ότι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να υπάρξει κάτι το οποίο να έχει μια φόρμα η οποία να μην κλείνει. Να είναι μια ανοιχτή φόρμα. Να είναι ένα σχήμα. Ούτε σπήρα κλείνει. Ναι, ας πούμε, ναι. Αλλά περιφέρεται
σε ένα νοητό άξονα, με μια έννοια. Και εκεί αυτό... υπάρχει ένα κεντρικό έργο. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Είναι σημείο αναφοράς. Είναι ένα σημείο αναφοράς, αλλά ταυτόχρονα αυτό που είναι το βασικό, σαν τελικό αίσθημα, είναι ότι έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι διαρκώς εν εξέλιξη. Δηλαδή, κάτι που όσο ο ίδιος ο δημιουργός βρίσκεται σε ένα διάλογο με το έργο του και το εξελίσσει, άλλο τόσο καλείται και ο θεατής να το αντιληφθεί ως κάτι που είναι εξελίξιμο και από τη μεριά του θεατή πια. Δηλαδή ο ίδιος ο θεατής να προσθέσει αυτό που μπορεί να προσθεθεί στο έργο κάθε φορά. Είναι, υπάρχει μια διάδραση. Υπάρχει μια διάδραση. Ναι. Πίσω, πολύ πίσω στο χρόνο. Πόσο πίσω. Στο πρώτο σωζόμενο έργο σας θα αναφερθώ τώρα. Σωστά. Τον Γιάννη Αγάνη τον είχατε γράψει, Αϊγιάννη, από τους αθλίους του Βίκτορα Ούγκο. Mm-hmm. Ένα βιβλίο που σας επηρέασε και ο Γιάννης Αϊγιάννης ήταν ένας ήρωας των παιδικών σας χρόνων ίσως, για να τον ζωγραφίσετε. Έτσι φαίνεται. Είναι πράγματι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι προς τα πίσω, σαν ίσως το πρώτο έργο που έχω κάνει. Δεν είναι το πρώτο, αλλά αυτό το πρώτο το οποίο έχει και μία φιλολογική αναφορά. Γιατί μέχρι τώρα, και μία αξιακή αναφορά. Σίγουρα. Γιατί και δεν είναι τυχαίο βέβαια αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το πώς λειτουργούσαμε σαν παιδιά, αλλά και τι αξίες μας είχαν στην ουσία διαποτίσει μέσα από τη μεγάλη λογοτεχνία. Γιατί το κείμενο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη λογοτεχνία και ταυτόχρονα έχει όλο αυτό τον οικουμενικό χαρακτήρα των μεγάλων ανθρώπινων αξιών. Δηλαδή είναι ένα μυθιστόρημα ποταμός, το οποίο όπως περιέχει σε πυκνότητα μέσα όλο αυτό που μπορεί να ονομάσει κανένας ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δίκαιο, η έννοια της δικαιοσύνης, η έννοια δηλαδή των μεγάλων ανθρώπινων παθών, από τον έρωτα μέχρι το θάνατο, όλη η γκάμα της ανατροπής μέσα από την επανάσταση, μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον, μέσα από την κοινωνική αδικία, η έννοια δηλαδή αξιών που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. Και θέλω να πω ότι εκ των υστέρων σκέφτομαι ότι δεν είναι τυχαίο βέβαια, όχι απλώς ο Γιάννης Αγιάννης, αλλά η σκηνή που διάλεξα να ζωγραφίσω. Αυτό είναι, βέβαια, περνάει από τη μία όχθη στην άλλη. Περνάει από τη μία όχθη στην άλλη σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το μυθιστόρημα και για τον ίδιο, βέβαια. Για αυτούς που δεν το έχουν διαβάσει, θα συνιστούσαν να το διαβάζουν. Εγώ το διαβάζω κάθε 5 χρόνια. Από τα 4 που ζωγράφησα αυτό το έργο μέχρι σήμερα, ανά πενταετία, ξαναδιαβάζω τους Άθλιους. Και ανακαλύπτω κάθε φορά ότι πρόκειται για μια καταπληκτική λογοτεχνική, έτσι, θα πω, ένα σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη, πραγματικά. Πραγματικά. Πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Αξιών. Έλεγα και για το Γιάννη Αγιάννη ότι μπορεί κανένας να αποτυπώνει αυτά τα πράγματα που τον αφορούν ή που θα ήθελε πολύ να τον αφορούν, έτσι με ένα άμεσο τρόπο. Και ίσως αυτό να είναι και το ζητούμενο της τέχνης με την πιο απλοϊκή της μορφή. Απλουστευτική, μάλλον όχι απλοϊκή, απλή της μορφή. Δηλαδή να εκφράζει άμεσα αισθήματα και. Να στέλνει άμεσα μηνύματα. Να στέλνει μηνύματα, αλλά και να εκφράζει και έναν αυθεντικό άμεσο κόσμο. Δηλαδή πρέπει να μην χάσουμε ποτέ αυτό το αίσθημα του κόσμου ο οποίος εκφράζεται μέσα από τα μεγάλα αισθήματα. Δηλαδή, και τις αυθόρμητες χειρονομίες. Και ας θεωρείται ίδιο τον συγκίνησης, δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πούμε έτσι. Ναι. Ο συνδυασμός της συγκίνησης. Αυτοί είναι που συγκινούνται. Ναι, ναι. Της συγκίνησης και της σκέψης που συνυπάρχουν. Και αυτό το πράγμα μπόρεσε αυτό το μεγάλο μυθιστόρημα να εκφράσει στην παιδική μας ψυχή. Και η στιγμή που ο Γιάννης Αγιάννης περνάει από τη μία όχθη στην άλλη, στην ουσία δεν είναι απλώς ένα πέρασμα από έναν κόσμο σε κάποιον άλλον στο μυθιστόρημα. Είναι μια πράξη η οποία συνδέεται άμεσα με κάποιες ανθρώπινες αξίες, πολύ σημαντικές, που αυτός ο άνθρωπος στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, ως κατάδικος, χωρίς κανένα μέλλον, χωρίς καμιά ελπίδα, ξαφνικά του δίνεται δυνατότητα να αποδράσει, όμως το κάνει αφού έχει εξασφαλίσει πρώτα και έχει διασώσει τη ζωή ενός εργάτη ο οποίος κινδύνευε να γκρεμιστεί, να σκοτωθεί, να πνιγεί, και αφού τον σώνει πρώτα αυτόν, μπορεί μετά να το σκάσει ο ίδιος με μια έννοια και να διαφύγει σε έναν άλλον κόσμο. Αλτρουισμός. Αλτρουισμός και ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα ανθρωπισμού που ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες βλέπεις ότι έχει διαποτίσει βαθιά αυτόν τον άγριο άνθρωπο. Έχετε επιστρέψει, έχετε ξαναζωγραφίσει το Γιάννη Αγιάννη, αλλά
Θέλω να σας ρωτήσω, η μητέρα σας ήταν εκπαιδευτικός, είχε διαδεί σε εσάς το ταλέντο? Να σου πω κάτι, αυτά γίνονται στα χρόνια τα γυμνασιακά στην πραγματικότητα, που κανένας αρχίζει να αποκτά μια συνείδηση και μια ωριμότητα μέσα στην ανωριμότητά του και ξεκαθαρίζει τι είναι αυτό που τον αφορά και τον ελκύει. Περισσότερο από άλλα πράγματα και για πιο μυστικό λόγο έχει αφιερωθεί σε κάτι και το κάνει χωρίς να πολύ σκεφτεί, αλλά ένα εσωτερικό ένστικτο τον οδηγεί. Και από εκεί και πέρα, στην καλύτερη περίπτωση, που εμένα υπήρξε πραγματικά η καλύτερη περίπτωση, να έχει και τους γονείς του, δύο σπουδαίους ανθρώπους, μοναδικούς και ελεύθερους, οι οποίοι μου εξασφάλισαν τις προϋποθέσεις της αποδοχής των πραγμάτων που έκανα, χωρίς να υπάρξει πουθενά οποιαδήποτε ένσταση. Εσωτερικός φόβος και ανησυχία υπήρχε όπως όλους τους γονείς. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε πουθενά κάτι που να με εμποδίσει να κάνω αυτό που βλέπανε ότι το κάνω με πραγματική αγάπη. Η ανεμπόδιστη αγάπη για τη ζωγραφική και αναζήτηση της εικαστικής γραφής που θα εκφράσει αιτήματα πολιτικά, κοινωνικά και προσωπικά συνεχίζει αυτό τον ανοιχτό διάλογο με το παρελθόν, όπως και η συνομιλία μου με τον Γιάννη Ψυχοπαίδη που θα ολοκληρωθεί στην επόμενη συνάντηση.